Στα play-out πιστεύω η ομάδα έδειξε δυνατότητες έχει, γιατί οι ίδιοι παίχτες ήμασταν με αυτούς που ξεκίνησε η χρονιά, με μη δύο παιδιά, τον Αμίρη και τον Μανιάτη. Όλα τα άλλα παιδιά ήμασταν τα ίδια. Οπότε η ομάδα από τη στιγμή που έδειξε στα play-out ότι είχε δυνατότητες, άρα κάτι άλλο υπήρχε πριν από αυτό και δεν μπόρεσε η ομάδα να παρουσιαστεί έτσι σε όλο το πρωτάθλημα. Κάποιοι τη διοίκηση προτιμήσανε να μην πάρουν κάτι τηλέφωνο μετά από τόσα χρόνια, παρότι το τι είχα κάνει εγώ για την ομάδα. Πιστεύω μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι τα 3,5 πρώτα χρόνια, θα το χαρακτήριζα ξεκάθαρα με τη λέξη οικογένεια. Από εκεί και πέρα όμως δεν το χαρακτήριζα έτσι, γιατί ήξερα πραγματικά τι γίνεται, ήξερα τι συμβαίνει, είχε σπάσει αυτό. Εντάξει, ο Πανιόνιος για μένα, μετά από 5,5 χρόνια, δεν τον να πω ότι δεν είναι στην καρδιά μου, θα πω ψέματα. Αυτό που θα μου μείνει είναι ότι με τα πιο πολλά παιδιά μιλάμε, ότι έχουμε κρατήσει, ήμασταν πραγματική οικογένεια, ήταν πραγματική φιλία. Όλα τα παιδιά αυτό που είχαμε μεταξύ μας. Σίγουρα κάποια στιγμή μέσα μου θέλω να γυρίσω πίσω στο Πανιόνιο. Ο κόσμος αν αγκαλιάσει και το Μανιάτη και τον κύριο Σκορά και όλους τους υπόλοιπους που μπαίνουν τώρα, που είναι στην ομάδα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και ξαναγίνουν έτσι όπως τους βρήκα εγώ την ομάδα το 2015, έτσι όπως αγκαλιάσανε εμένα και με κάναν μέλος της οικογένειάς τους, η ομάδα πρέπει να ξαναγίνει έτσι, πρέπει να ξαναγίνει όλη η οικογένεια. Πιστεύω θα αναγεννηθεί. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή αυτή η ομάδα έχει μάθει 5,5 χρόνια που ήμουν εγώ. Δεν υπήρχε χρονιά να ήμασταν εύκολα. Πάντα ήμασταν με τα προβλήματά μας, με τις δυσκολίες μας. Αλλά αυτή η ομάδα κατάφερε να ζει με αυτά και 5,5 χρόνια που ήμουν εγώ, αλλά και πιο πριν από μένα.